Μαρίζε το σπάθι, πάγα που σε τη γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μαρή. Και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Σκότωσα κάποιον. Ταυτότητα. Ναι, μισό. Είναι μία που σκότωσε κάποιον. Να περάσει. Στείλτε μέσα. Αχα. Θα απευθυνθείτε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Μόλις μπείτε, τρίτη πόρτα αριστερά. Η μικρή επιμελείται το στυλ μου. Σήμερα με είχε δει Φουρέιρα. Ευτυχώς θυμήθηκα να βγάλω την τρέσα. Δημήτρη, έλα να φας και συνεχίζεις. Μίλησα. Δημήτρη. Τι του έχετε, αν επιτρέπετε. Μπας και πάρω καμιά ιδέα. Σπάω το κεφάλι μου πριν να τις κάνω κάθε μέρα. Θα κόριζω. Δεν θα έρθει. Μα έχει σίδηρο. Καταπληκτικό επιχείρημα για ένα 9χρονο. Τις έχω κάνει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Την πίστη μου βγάζει να φάει μια πυρουνιά. Παπά, έχει αλομπέργες. Θα σκάσεις, βρε. Τρία έφαγες. Έλα εδώ. Δώσε το ένα στο Δημητράκι. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Του έχω και φρουτοσαλάτα. Ωραία, θα τα φάω και τα δύο. Δώσε το ένα στο Δημητράκι και θα σου φτιάξω άλλο στο σπίτι. Καλά. Τα μαλλιά μου πώς είναι? Όγκο θέλω. Μάλιστα, κυρία. Κερνάω μπέργκερ την επόμενη φορά. Φακές είναι. Ορίστε. Φακές είναι. Ποιο? Το μπιφτέκι. Είναι από φακές. Αλεσμένες. Μου κάνετε πλάκα. Το ξεσήκωσα από ένα site, μην κάνετε κουβέντα. Τρώει φακές και δεν το ξέρει. Εντάξει, θα τις το πω κάποια στιγμή, μετά από πολλά χρόνια. Ίσως να είναι και οι τελευταίες μου κουβέντες στο νεκροκρέβατο. Το μπιφτέκι που έτρωγες μικρή ήταν από φακές. Θέλω τη συνταγή επεγνωσμένα. Θα στη δώσω, αλλά θα είναι το μυστικό μας. Αν φτάσει στα αυτιά τους, καταστραφήκαμε. Έγινε. Τάσος. Δώρα.
Έγινε τόσο. Καφέ, τσάι. Όχι. Αγγελική, κρατάς μυστικό. Δύο χέρια χωρίζω. Στο ένα κρατά τον καφέ και στο άλλο το τσάι. Μην μου βάζεις κι άλλα. Καφέ, τσάι. Καφέ. Παντρεύομαι. Έλα, μπράβο, με το καλό. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Είναι ήδη παντρεμένος. Πιστεύω. Πού το κατάλαβες? Έχω το κληρονομικό χάρισμα. Καφέ, τσάι. Και τι κάνεις εδώ, παιδί μου? Εσύ μπορείς να βγάλεις μια περιουσία από αυτό. Δεν θέλω να το πουλήσω. Τι που το κατάλαβα, Ρελίζα. Παντρεμένος θα είναι και αυτός, όπως όλοι οι προηγούμενοι. Έχεις πρόβλημα. Το ξέρω. Πήγα και σε ψυχολόγο και ξέρεις τι μου είπε? Ότι κατά βάθος. Είσαι αντροχωρίστρια. Καφέ, τσάι. Τσάι. Ότι μόνη μου σαμποτάρω τον εαυτό μου. Εγώ δεν θέλω να νοικοκυρευτώ, να σοβαρευτώ. Γι' αυτό και πηγαίνω και διαλέγω όλους αυτούς τους άκυρους. Με άλλα λόγια. Ναι, φοβάμαι το γάμο. Εντάξει, τι να παίρνω μαζί μου να διαβάσω? Το Πολύμος και η Ειρήνη. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη πετάμε. Δεν κάνουμε εκεί πέρα ατλαντικό. Καφέ, τσάι. Αυτή τη φορά όμως είναι διαφορετικά. Έχω μάθει από τα λάθη μου. Αυτός είναι το τυχερό μου. Άσε που με λατρεύει. Στα μάτια με κοιτάει. Απόψε θα τις πει να χωρίσουν. Μου το υποσχέθηκε. Καφέ, τσάι. 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 Απόψε θα τις πω να χωρίσουμε. Θα χωρίσει τη γυναίκα σου και το παιδί. Πας καλά ρε, σιγά μην χωρίσω τη γυναικούλα μου. Κορώνα στο κεφάλι μου την έχω. Τι κόμμενα θα χωρίσω. Τώρα βέβαια θα μου πεις κρίμα. Καλό κορίτσι είναι. Αλλά κι εγώ τι να γίνω, γίνω χίλια κομμάτια. Όχι, ναι. Τραβάς και εσύ τα ζόρια σου. Εγώ φίλε κατά βάθος είμαι πιστός, δεν είμαι για αυτά. Εγώ σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Αυτή που τη γνώρισες, το πήγαινε από το σπίτι στη δουλειά ή στο έλα από τη δουλειά στο σπίτι? Από τη δουλειά στο σπίτι. Είχα σταματήσει να βάλω βενζίνη. Είχε σταματήσει εκείνη στη διπλανή αντιλία. Καταλαβαίνεις. Αρχίσαμε να λέμε για τον που έχει φτάσει αμόλυβδη. Κουβέντα στην κουβέντα. Όχι, λογικό. Απλώς είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποια ακριβώς ήταν εκείνη η κουβέντα. Ποια κουβέντα? Που σας πέρασε την αμόλυβδη στο κρεβάτι. Σειρά σου. Ναι. Ό,τι να είναι. Αλλού πήγα τις πανσέτες, αλλού πήγα το φρικασέ, αλλού πήγα το κλέπτικο. Δεν έχουμε κλέπτικο. Τώρα έχουμε. Κάτι τρέχει με σένα σήμερα. Αλλού είναι το μυαλό σου. Μυαλό, ρε Σιτζένη. Αν είχα μυαλό εδώ θα ήμουνα. Άλλοι συμφοιτητές μου κοντεύουν να βγουν στη σύνταξη και εγώ είμαι ακόμα επιπτυχίο στα 35 μου να σερβίρω το ματοκεφτέδες με ένα παιδί χωρίς πατέρα και ρίζα που θέλει βάψιμο. Θα μου πεις τι να το κάνω το πτυχίο του μαθηματικού. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα έρθω να δουλέψω πάλι. Έτσι. Τους πήγα λάθος παραγγελία, ούτε που το προσέξανε. Θυμάσαι την τελευταία φορά που βγήκα ραντεβού? Όχι. Ούτε κι εγώ. Ποιος σου φταίει, δώρα μου? Και να πεις πως δεν υπάρχουν άντρες? Βρωμάει ο τόπος. Να, έτσι κάνω και σου βρίσκω 10. Κόψε κάτι, ρε Τζέμι. Καλά, όχι 10. Ένας φτάνει. Και να σου πω κάτι, δώρα μου. Μπορεί να είναι μπροστά στα μάτια σου και να μην τον βλέπεις. Ναι, αυτό παίζει. Μπορεί και να τον βλέπεις κάθε μέρα και να μην του έχεις δώσει σημασία. Είχα πάει το μικρό στο πάρκο. Ναι, μην αλλάζουμε θέμα όμως. Ας επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό που λέγαμε. Μπορεί να είναι κάποιος λοιπόν που τον έχεις ξαναδεί, αλλά δεν του έχεις δώσει σημασία. Δεν θυμάμαι να τον έχω ξαναδεί. Μπορεί και να τον έχω. Πώς δεν τον έχεις ξαναδεί, καλέ, τέτοιο παλικάρι? Αλλά τέλος πάντων, είχε πάει και αυτός την κόρη του στο πάρκο. Ποιος? Αυτός ο παπάς. Και καθίσαμε στο ίδιο παγκάκι. Καλά, μη φανταστείς. Δύο κουβέντες είπα, μάλλον κιόλας. Μπράβο! Πες τα μου καλέ και εμένα να χαρώ. Και σκέτος μπαμπάς. Μαμά, δεν υπάρχει στο τοπίο. Ξέρω εγώ, Βέρα δεν φορούσε πάντως. Τώρα φαντάζομαι ή ανήπαντρος ή... Απλά βγάζει τη Βέρα του και γκομενίζει. Καλά, δεν μου φάνηκε τέτοιο τύπος. Ναι, τον πήρε ο πόνος να βγάλει βόλτα τον νιάνιαρο. Σου λέει, βρωμάει γυναίκες στο πάρκο, εκεί θα χτυπήσω.
Ή μήπως νομίζεις ότι είσαι η μόνη που πέρασε από αυτό το παγκάκι? Καταρχάς μπορεί το παιδί να μην είναι καν δικό του. Μπορεί να το δανείστηκε. Τέτοια χάπατα που είστε εσείς, μην δείτε άντρα με σκύλο με παιδί. Σιγά μην το πήγαγε κιόλας, Τζένι. Καταρχάς η μικρή το λατρεύει. Να βλέπεις πώς τον κοιτούσε. Τότε ξέχνα το. Δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ καμία να της πάρει τον πατέρα. Μαύρη ζωή θα περάσεις. Αχ, Θεέ μου, τι θέλω και στα λέω. Αλλή μόνο, καλή, σε ποιο θα τα πεις? Τι φίλες είμαστε? Εμένα με συγχωρείτε, χτυπήσατε. Όχι, όχι, ζαλίστηκα ελαφρώς. Αλλά καλύτερα. Δεν πειράζει. Να ζαλιστώ, μήπως ερεμήσω λιγάκι. 6 βότκες και 2 ηρεμιστικά έχω πιει. Δεν με πιάσανε. Φοβάμαι πολύ τα αεροπλάνα, ξέρετε. Το έχω συζητήσει και με τον ψυχαναλυτή μου. Δεν έχω ψυχοφοβία, τίποτα τέτοιο. Φταίει το σχήμα τους, είναι πολύ φαλικό. Φαλικό και επιθετικό. Έχω φαλοφοβία, ξέρετε. Το έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι ανοιχτά, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Αν δεν μιλάω, δεν θα τη βγάλω την πτήση. Θα πάθω πανικό. Σας ευχαριστώ που μου ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κι εσείς μου εμπνέετε κάπως μια εμπιστοσύνη. Τι λέγαμε λοιπόν? Η σεξουαλική μου ζωή πάσχει εξαιτίας του φόβου του πέους, που σας έλεγα πριν. 30 χρόνια παντρεμένη με τον άντρα μου, η μόνη στιγμή που έφτασα κοντά στον οργασμό, ξέρετε ποια είναι? Όταν μ' άφησε να διακοσμήσω το εξοχικό μας στο πορτοχέλι. Καλά εκεί όμως, εντάξει. Μεγαλούργησα, απικιακό design, από πάνω ως κάτω. Φλωράλ καναπέδες, φερφορζές στις βεράντες. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για την προσγείωση. Σας παρακαλούμε να σιγουρευτείτε ότι οι ζώνες σας είναι σφιχτά δεμένες, το ατομικό σας τραπεζάκι είναι κλειστό και η πλάτη του καθίσματός σας βρίσκεται σε όρθια θέση. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι απενεργοποιημένες ή σε λειτουργία πτήσης. Ladies and gentlemen, we are ready now for landing. Please make sure that your seat belt is fastened tightly, your seat is upright and your table is folded away. Αλήθεια? Το ράσο είναι βολικό? Τι να σας πω, τουλάχιστον δεν σπάω το κεφάλι, δεν θα βάλω κάθε μέρα. Αυτό που το πάτε. Μεγάλο πρόβλημα. Α, το σκουλαρίκι μου. Αχ! Δες, το ρομπότ μου γίνεται και διαστημόπλοιο. Δες, η τιάρα μου γίνεται και δαχτυλίδι. Έχεις ξανάρθει εδώ. Ου, πολλές φορές. Εσύ, να μη σε νοιάζει. Τα έχω με ένα συμμαθητή μου, αν θες να ξέρεις. Χαίστηκα. Έχετε φιληθεί? Όχι, αλλά μου πέταξε μια κούτα κυμωλία στο κεφάλι. Άρα σίγουρα τα έχουμε. Τι κοιτάς σαν χαζός? Εμείς τα παιδιά, επειδή δεν ξέρουμε να φυλάμε, αν μας αρέσει κάποιο παιδί, το βαράμε. Το είπε μια κυρία στην τηλεόραση. Το βαράμε. Την έβαψες. Έλα πίσω, πλάκα! Έλα να σε διαλύσω, κότα! Οχ! Δανάη! Χίλια συγγνώμη. Η μικρή έχει πολύ δυνατό δεξί. Αλλά δεν έχει καθόλου καλό στόχο. Σε πόνεσαι? Όχι, όχι, καθόλου, απλά τρόμαξα λίγο. Τι καλά που ήρθες. Αλήθεια? Επιτέλους, έχω κι εγώ κάποιον να μου κάνει παρέα εδώ στο πάρκο. Είναι τίγκα στις μανάδες, ξέρεις πως με κοιτάνε? Ξέρεις τι μπούλινγκ έχω φάει που είμαι άντρας?
Αντιθέτως, εγώ το βρίσκω πολύ γλυκό. Που ένας πατέρας ασχολείται τόσο πολύ με το παιδί του. Που μπορεί να είναι και πατέρας και μάνα μαζί. Μη σου πω ότι κάποιες φορές νιώθω και πιο πολύ μάνα. Έπιασα χθες τον εαυτό μου να σηκώνεται στις 2 τη νύχτα για να μετράει τα τάπερ. Λείπανε 2. Εκείνη η ξαδέρφη μου η Τούλα. Τελευταία φορά που τη πάω σπανακόπιτα. Πώς είναι. Ενώ. Εντάξει, ούτε εγώ έχω κάποια βοήθεια, αλλά για μια γυναίκα είναι πιο συνηθισμένο. Τόσες γυναίκες υπάρχουν ανήπαντρες ή χωρισμένες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά για έναν άντρα δεν μπορώ να το φανταστώ. Τι να σου πω. Απλά προέκυψε. Δεν έχω κάτι να το πολύ σκεφτώ. Καμιά φορά οι ρόλοι αντιστρέφονται. Όλοι οι φίλοι μου νομίζω νιώθουν περίεργα απέναντί μου. Μετράνε τα λόγια τους. Εκείνοι κάνουν την καριέρα τους, έχουν γκόμενες, ξενυχτάνε. Νομίζω με λυπούνται. Όχι και να σε λυπούνται. Πιστεύουν ότι έχω μπλέξει άσχημα. Να σου πω την αλήθεια, δεν δίνω δεκάρα τι σκέφτονται. Το μόνο που με νοιάζει είναι να βλέπω την κόρη μου να χαμογελάει. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Γι' αυτό και με κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει. Ας την κακομάθεις και λίγο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε όμως η Βέρα μου. Την είχε πάρει να την κάνει στέμα για το πόνι της. Ένα μήνα την ψάχνω. Ευτυχώς η γυναίκα μου δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Η γυναίκα, σωστά. Άλλωστε και εκείνη δεν φοράει τη Βέρα της σχεδόν ποτέ. Είναι η δουλειά της τέτοια. Μόλις θυμήθηκα, έχω να ξεστολίσω. Δημήτρη, φεύγουμε. Μάρτιο μήνα, γιατί δεν τα αφήνεις έτσι. Κοντοζυγώνουν πάλι γιορτές. Τα άφηνα. Ορίστε, ακόμα καμαρώνει το δέντρο στο καθιστικό. Δημήτρη, πάμε. Τα λέμε αύριο, έτσι. Εδώ θα είμαι. Τώρα που βρήκα κι εγώ μια φίλη, να λέμε τα δικά μας, τα μαμαδίστικα. Θέλω να πω. Παπά, είδες που πήγε. Ποιος δεν είμαι. Ένα βλαμμένο, ηλίθιο. Με γαλάζια μπλούζα, μαλάκια φέλιες, πολύ γλυκούλης. Γιατί νομίζεις έχω ξεστολίσει εγώ. Καλέ, πού να προλάβω. Έτσι όπως ήταν το δέντρο, του ρίξα μια σακούλα σκουπιδιών πάνω και το έχωσα στο πατάρι. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε χρόνο. Στόλιζε, ξεστόλιζε. Έτσι το πάρε, Τζένι, για να σηκωθώ να φύγω, μην με τρελαίνεις κι εσύ. Περίπτωση πάντως, Ο δικός μου, να κάτσει να ταντεύει το παιδί. Δεν πάζε καλά. Μια φορά τον έστειλα με το μικρό στην παιδική χαρά για να κάνω κι εγώ φασίνα με την ησυχία μου και γυρίζει πίσω και τι να δω. Αντί για το Μανώλη, έφερε ένα ξένο παιδί. Άσχετο! Μας περάσανε για απαγωγής. Ένα μήνα μας τρέχανε στις ασφάλειες. Εντάξει, του έμοιαζε λίγο του Μανολιού μου. Στα ίδια χρώματα ήτανε. Δεν λες ευτυχώς που γύρισε σπίτι μόνος του. Πώς την πάτησα εγώ έτσι. Για τη γυναίκα του, τι ξέρουμε. Τίποτα. Τίποτα και δεν με αφορά κιόλας. Θα αλλάξω πάρκο, τελείωσε. Γενικώς τελείωσε με τους άντρες. Έχω το γιο μου, αυτός είναι ο άντρας ζωής μου, τέρμα. Σταμάτα! Να ανακατεύομαι με αυτά. Ωραία, και τι να κάνω, ρε Σιτζένη. Πού να το βρω τον άντρα, θα μου πέσει από τον ουρανό. Κάτσε να σκεφτώ. Να βάλουμε όλοι ένα χεράκι. Μήπως ξέρω κανέναν. Κάπου πάει το μυαλό μου. Μου ξαναπείς για το Θανάση τον Τελιβερά. Σου είπα εγώ ποτέ για το Θανάση τον Τελιβερά. Θεός φυλάξει. Όχι, δεν μου είπες, αλλά όλο εκεί το πας. Μισό, σαν κάποιος να μου έρχεται. Βρε, ο Νίκος, ο τριτοξάδερφος του Αριστίδη. Εξαιρετικό παιδί από τα λίγα. Εντάξει, υπάρχει αυτό το θέμα της απόστασης, αλλά... Γιατί που μένει. Στην Κρήτη. Αλικαρνασό. Αλλά το παλεύουμε, μήπως τον μεταφέρουν εδώ κοντά, στον Κορυδαλό. Κοίτα, δεν έχουν μείνει πολλά. Λίγα χρονάκια μόνο. Με καλή διαγωγή μπορεί να βγει και στα δύο. Καλά, συγγνώμη, είχες τέτοια κλεπούρη και δεν μου πες τίποτα. Τζένι. Μα δεν έφταιγε το παιδί. Κατά λάθος έγινε. Πήρε ένα σουγιά να καθαρίσει ένα σίκο. Και έτυχε κακιά η ώρα. Ένας γείτονας έπεσε πάνω στο σουγιά. Επανειλημμένος. Αλλά έζησε. Πώς δεν πρέπει να ζητάω πολλά. Μήπως τελικά αυτή είναι η ζωή μου. Ο Δημητράκης μου, η ταβέρνα, εσύ, το πτυχίο που δεν θα πάρω ποτέ, η άπαπη ρίζα μου. Αχ, ρε Τζένι. Θυμάσαι τι ωραίο που είναι. Ποιο? Να ερωτεύεσαι κάποιον. Με την πρώτη ματιά εκεί, εκεί που δεν το περιμένεις. Τι μου θύμισες τώρα? Με την πρώτη ματιά. Έτσι ερωτεύτηκα κι εγώ τον άντρα μου. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, έπρεπε να του είχα ρίξει και μια δεύτερη.
Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Ορίστε να το είπα. Το ξέρω, μου το έχεις ξαναπεί. Το έχεις γράψει και στον τοίχο μου στο Facebook. Πόσα like πήρα? Δεν ξέρω, το διέγραψα και έκανα blog. Ναι, αλλά τώρα είναι άλλος. Το λέω πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο. Ότι είμαι τρελός για σένα. Τρελός, είσαι ούτως ή άλλως. Αυτό έχεις να πεις μόνο. Σιγά, παιδί μου. Εντάξει, τι να πω. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και πραστικά σου. Σε σκέφτομαι. Σε βλέπω και μου έρχεται στο μυαλό ένα τραγούδι. Πρόσεξε, γιατί σε λίγο θα με βλέπεις και θα αλλάζεις δρόμο. Κοιτάξε την πως σερβίρει πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά τον δίσκο και την αξιοπρέπειά της ροδανθός μες στα ρεμάλια και θεά μες στους θνητούς. Θανάση, ξέχασες μια σίζαρ για Καλυθέα. Δεν την ξέχασα, την έφαγα. Δεν τρώω, δεν κοιμάμαι, δεν παίζω Fortnite. Ωραία, μήπως να δουλέψεις. Αυτό είναι, αυτό είναι. Δεν με θες επειδή είμαι ένας απλός deliverer. Αλλά δεν θα μείνω deliverer για πολύ ακόμα. Αυτό είναι σίγουρο. Θα γίνω πρώτη μούρη στο parkour. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Βρε, θα με παρακαλάνε για να πηδήξω από τις ταράτσες. Δώρα, αλήθεια. Κάνεις κάτι απόψε? Έχεις δοκιμάσει να πηδήξεις από τα ράτσα? Μα τι έκανα λάθος πάλι? Σου είπα να τις κάνεις το δύσκολο και τον απόμακρο και να αφήσεις εμένα να κάνω παιχνίδι. Τι ακριβώς δεν κατάλαβες? Δεν ήμουν δύσκολος και απόμακρος? Πιο μπλαζέ πεθαίνεις. Καλυθέα Σίζαρ, έφυγες. Δεν θέλω πολλά. Ένα φουστανάκι και έξω από την πόρτα. Γενικά δεν ήμουν ποτέ από εκείνα τα κοριτσάκια που ονειρεύονταν από μικρά να ντυθούν νύφες. Μία ώρα τρία μέτρα πιστεύεις ότι ήταν υπερβολική? Να σου πω, έλεγα για την Αγία Φιλοθέη. Αλλά θα χωρέσουν όλοι οι καλεσμένοι. Πώς να κλείσω τη Μητρόπολη? Έχει και μεγάλο σόι. Βέβαια δεν ξέρω αν θα έρθουν όλοι. Η γυναίκα του θα έρθει, τι είπε? Α, δεν ξέρω τι σχέση θα κρατήσουν. Εγώ πάντως δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Μη σου πω, θα τη προτείνω να γίνει και κουμπάρα. Καλά, εντάξει, όχι κουμπάρα. Είναι λίγο υπερβολικό. Να μοιράζει το ρύζι έστω. Θα τη έχει πει για το διαζύγιο μέχρι τότε, ή θα το μάθει εκεί έτσι για έκπληξη? Κολλάς και εσύ σε κάτι λεπτομέρειες όμως. Απόψε θα τη το πει. Τελειωμένα πράγματα. Έλεγες θα τη το πει χτες. Χτες δεν ήταν σωστό το timing. Είχε μια θεία της με ποδάγρα στο νοσοκομείο, μου είπε. Εμένα άλλο με απασχολεί. Τα παιδιά του θα με συμπαθήσουν. Α, έχει και παιδιά. Δεν θα έχει τέτοιος άντρας. Τη το είπα. Κοίτα να δεις, λέω, χάρηκα για την γνωριμία, αλλά παπαλά. Έχω και μια γυναίκα, έχω τρία παιδιά. Τρία έχεις? Όχι ρε, ένα. Και? Τίποτα ρε, τι και έκανα σαν να μην τ' άκουσε. Είναι τελείως τρελή η γυναίκα, για δέσιμο σου λέω, έχω μπλέξει πολύ άσχημα. Αλλά ένα κορμί ρε φίλε. Φόραγε και κάτι ζαρτιέρες, Θεέ μου φυλάγε. Πού τις είδες εσύ τις ζαρτιέρες? Είσαι καθόλου με τα καλά σου, άνθρωπε μου, να χωρίσεις δεν πήγες? Ναι ρε παιδί μου, εντελώς, αλλά στην πορεία... Κουβέντα στην κουβέντα... Ε, τι να κάνω ρε, κι εγώ άντρας είμαι. Και πού θα πάει αυτή η βαλίτσα ρε άντρα? Απόψε, απόψε το τελειώνω. Έλα, δώσε, πάρε. Είναι όμως και αυτές οι αεροσυνοδοί, ρε παιδί μου, κόλαση, κόλαση! Άντε, αεροσυνοδός είναι, σε ποια εταιρεία? Σε ρωτάω, έτσι. Κράτα την παρά, κράτα την παρά! Τι έπαθες? Τι? Έχω κάτι ενοχλήσεις τώρα τελευταία εδώ στην καρδιά, δεν ξέρω, από τους πολλούς καφέδες μάλλον. Ναι, τους καφέδες είναι. Όχι επειδή σε έχει ξεζουμίσει τσαπερδόνα. Έφυγα. Τελειώνει μικρή από τα γλυκά. Να το κοιτάξεις πάντως, νέος άνθρωπος είσαι. Μη σε βρει τίποτα στα καλά του καθημένου. Καλημέρα, μαζού, βομβαγιάζ. Πού είσαι, παιδάκι μου? Πάλι καλά που ήρθες πριν να απογειωθεί το αεροπλάνο. Καλώς ήρθατε, καλή πτήση. Τι κάνεις, παιδάκι μου, περιμένουν οι άνθρωποι? Πέθανε. Ποιος? Τον έπιασε η καρδιακή προσβολή χθες το βράδυ, μου πέθανε μέσα στα χέρια μου. Για την ακρίβεια, μέσα στα μπουτιά μου.
συγχωρείτε πολύ. Περιμένω μια φίλη. Φύγε όπως είσαι. Go! Μήπως να ζητήσω ναρκωτική άδεια. Με ποια αιτιολογία? Ότι τα κακάρωσε ένας παντρεμένος την ώρα που κάνατε το καρεκλάτο? Δεν νομίζω ότι μπορώ να δουλέψω σήμερα. Με τις άλλες μέρες, σκυλί μαύρο. Και πάνω που θα το έλεγε στη γυναίκα του. Τώρα θα της το πει ο ιατροδικαστής. Άντρες, παιδί μου. Ανεύθυνοι. Πάντα αφήνουν άλλους να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Μήπως να πάω να τη βρω, να τη συμπαρασταθώ. Ναι, γεια σας. Είμαι αυτή που κουτούπωνε ο άντρας σας την ώρα που πέθανε. Τι κάνετε, ζωή σε λόγου σας. Δεν χάσατε άντρες εσείς. Θησαυρό χάσατε. Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Τι θα κάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς μου στήκησε. Γιατί, τσόντερες για τα έξοδα της κηδείας. Θα έπρεπε. Δεν το είχα σκεφτεί. Όχι, έχεις ένα point. Μαζί δεν τον είχαμε. Μαζί θα το χαιρόμασταν. Μαζί πρέπει να τον θάψουμε. Πάλι καλά που έχω πάθει μερική κόφωση τόσα χρόνια με τόσες πτήσεις και ακούω μόνο τις μισές από τις βλακίες που μου λες. Στην κηδεία όμως πρέπει να πάω. Δεν γίνεται να μην πάω. Θα κάτσω κάπου εκεί παράμερα, διακριτικά. Που κάθεται η Ρωμένη συνήθως. Α, δίπλα στο δεξιό ψάλτη. Δεν το ξέρεις. Τις φυλάνε ειδικό στασίδι. Έλα. Βέβαια μεθαύριο που είναι κηδεία. Δεν με βολεύει, έχω μια ανελημμένη υποχρέωση. Έχεις να ξεκάνεις κι άλλο? Όχι, έχω ραντεβού. Με τον τραυματιφορέα που ήρθε να τον πάρει. Στο στενοφόρο γνωριστήκαμε. Έχουν κάτι αυτοί οι τραυματιφορείς? Εγώ δεν ξέρω κανένα. Είδες τελικά. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αν δεν είχε πιθανεί ο χρυσός μου, πώς θα είχα γνωρίσει εγώ την ώρα της ζωής μου? Και μετά μου λες εσύ να μην είμαι ρομαντική. Κάτσε να απογειωθούμε και θα βάλω καφέ να στα πω. Έλα ρε. Πώς είσαι, καλύτερα? Τίποτα μωρέ. Κάποιο νεύρο ήταν τελικά. Πήγα κάνα κάτι εξετάσεις σήμερα καλού κακού. Σωστά. Για να έχεις κάποιο θέμα με την καρδιά σου, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις καρδιά. Φιλαράκι, άμα θες να ξέρεις, εγώ χτες το τελείωσα με την τύψη. Αφινίτο. Αφού σου είπα, εγώ δεν είμαι για τέτοια. Εγώ σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Με μια ενδιάμεση στάση για βενζίνη. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις σταματήσει ποτέ για βενζίνη? Εγώ, φίλε, με τη γυναίκα μου είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Σαν πιτσουνάκια είμαστε. Σταμάτα και βοφάει. Δεν ξέρεις τη γυναίκα μου, γι' αυτό μιλάς. Δηλαδή, σε τόσα χρόνια γάμου, πόσα είναι? 11 τον αλλοδίδα. Σε 11 χρόνια δεν σου γυαλείς καμία, αυτό μου λες? Καμία. Ρε, αλήθεια? Ναι. Ρε, μπέσα. Αμέ. Μου κάνεις πλάκα, έτσι? Όχι. Τι έπαθες? Υπάρχουν και άντρες που είναι πιστοί. Τι να κάνουμε? Δεν με νοιάζει τι κάνετε στο κρεβάτι σας. Αρκεί να μην προκαλείτε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ψάχνω την κυρία Αστερίου. Τη βρήκατε. Περάστε. Είμαι η μητέρα του Μανώλη, του Μιχαλούδη. Ζήτησατε να με δείτε. Χαίρομαι πολύ. Σύση Αστερίου. Καθίστε. Θα αργήσουμε πολύ. Πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Καθίστε. Μάλιστα. Μήπως γίνεται να το επισπεύσουμε λιγάκι? Βιάζομαι, ξέρετε. Και γιατί το λέτε σε μένα αυτό? Σε ποιον να το πω? Στο σύζυγό σας. Όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουμε, κυρία Μιχαλούδη. Εφαρμάκι. Μιχαλούδης είναι ο άντρας μου, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν θα έρθει γιατί έχει δουλειά. Α! Τότε. Τότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Μα και αύριο μπορεί να μην μπορεί. Να μπορέσει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τα παιδιά μας. Τα δικά σας δηλαδή, γιατί εγώ ευτυχώς δεν έχω. Μάλιστα, κοιτάξτε, πείτε μου εμένα ότι είναι και θα το μεταφέρω εγώ στον πατέρα του. Τι είναι?
Μπορεί τίποτα, μπορεί και τα πάντα. Λοιπόν, να πάτε στο καλό και να τα πούμε αύριο, ε! Να πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό. Είμαι παγιδευμένη κάτω από τον πεταμένο. 130 κιλά σκέψου τώρα. Σέρνομαι σαν εγκλωβισμένη σεισμόπληκτη. Ευτυχώς καταφέρνω και πιάνω το κινητό μου. Καλό το 166 και φτάνει ένα μείγμα. Τι να σου πω τώρα. Κώστας Καζάκος στα νιάτα του, μαζί με Tom Hardy, χωρίς μουσια. Ποιος είναι αυτός? Που έπαιζε στο κονσέρτο για πολυβόλα με την Καρέζη. Σαν με κοιτάς, ηλιο βασίλε, μα τα μάτια σου φωτιά. Τέλος πάντων, τον κοιτάω, με κοιτάει. Φαντάζομαι όμως και εμένα, σαν την Anne Hathaway. Γιατί όντως το σκηνικό έμοιαζε με ρομαντική κομεντή. Με τη διαφορά ότι εγώ είχα ένα πτώμενα μέσα στα πόδια μου και ότι με πέρασε η γερόδουλη και ότι κάλεσε το ηθό. Αλλά μόλις λύθηκε η παρεξήγηση, μου ζήτησε το τηλέφωνό μου. Ανυπομονώ να λέμε την ιστορία στην κόνη μας για το πώς γνωριστήκαμε. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Είναι και αυτός παντρεμένος. Εντάξει, τώρα με φρικάρεις όμως, έτσι. Σίγουρα δεν είσαι medium. Τέλος πάντων, αυτός πάντως είναι στα χωρίσματα, τσεκαρισμένο. Μου το είπε ο ίδιος και τον πιστεύω, γιατί έχει το ίδιο όνομα με τον παππού μου που με λάτρευε. Αριστίδης. Αριστίδης. Κι εγώ έτσι ξερίεμεινα όταν μου το είπε. Λέω μέσα μου, Λίζα, αυτός είναι. Κι είναι και τραυματιοφορέας. Κι είναι και παντρεμένος. Και μοιάζει με τον Κώστα Καζάκο στα νιάτα του. Και έχει τρία παιδιά, είπες. Τρία αγγελούδια. Δεν τα έχω γνωρίσει ακόμα. Αλλά τα έχω ήδη αγαπήσει από αυτά που μου έχει πει. Το καθένα ξεχωριστό. Το καθένα μια ελπίδα για το αύριο του κόσμου μας. Τρία ή δύο. Δεν θυμάμαι. Κάπου τόσα. Ένα είχε. Λες να μου πει για ένα. Μήπως εννοούσε τα παιδιά που θα κάνουμε μαζί. Τι θέλει ένας άντρας για να είναι ευτυχισμένος? Ένα ζεστό σπιτικό, ένα φαΐ, τη γυναικούλα του, το παιδάκι του, μία κρύα πύρα και να κερδίζει πανάθα. Αυτά. Μόνο. Είτε, έχοντας κουρπώσει το μισό λιγανοπαίδιο. Όχι, φιλέ. Αυτή τη φορά το πήρα το μαθημά μου, ε. Δεν με ξέρεις. Εγώ άμα πω κάτι... Ρε εσύ, εμείς οι δύο γιατί δεν κάνουμε παρέα και έξω από το γυμναστήριο. Προλαβαίνεις. Με τόσο full πρόγραμμα. Μεθαύριο το απόγευμα, τι κάνεις, πάμε για καμιά πύρα. Ναι, αμέ. Θα έχει και λοιπόν η γυναίκα μου, μπορεί να κρατήσει το παιδί. Όπα, όχι, 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 μεθαύριο δεν μπορώ. Έχω τη μικρή. Αγόρι δεν πώς ότι έχεις. Τη μικρή που γνώρισα χθες στη δουλειά, ρε. Ένας πέδαρος. Τι να σου λέω. Της είχε πεθάνει ένας γέρος εκεί πάνω, ξέρεις την ώρα που... Φαντάσου τι κάνει στο κρεβάτι. Μιλάμε θάνατος κυριολεκτικά. Πέμπτη! Μάμε. Πας να μπλέξεις τώρα σε ιστορίες. Θα φας τα μούτρα σου, στο λέω. Δεν τον ξαναείδα, σου λέω. Αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν καλό τέλος. Το ξέρω. Θα το φας το κεφάλι σου. Ναι. Θα λες πού σε Τζένι που μου τα έλεγες. Έχεις δίκιο. Θα βλαστημάς την ώρα. Την βλαστημάω ήδη που έκατσα και στα είπα. Άσε μας και εσύ, ρε Τζένι, μου είσαι κάνει το κεφάλι καζάνι. Δεν τον ξαναείδα, σου λέω. Και μάλιστα άλλαξε και πάρκο. Κρίμα δηλαδή, γιατί ήταν ωραίο παρκάκι. Να βρεις έναν άνθρωπο, δώρα μου. Τώρα, που περνάει ακόμα η μπογιά σου. Γιατί μετά... Να είσαι καλά, δεν με αγχώνεις καθόλου αυτή τη στιγμή. Κακό πράγμα η μοναξιά. Κοίτα εμένα με το δικό μου. Εντάξει, μπορεί να τρογόμαστε λιγάκι, αλλά είμαστε αγαπημένοι. 15 χρόνια το που γύρισε να κοιτάξει άλλη. Κορώνα στο κεφάλι του με έχει. Εντάξει, τυχερά είναι αυτά. Καταφωνεί. Έρχομαι, Αριστίδη μου. Έλα, πήγαινε, θα κλείσω εγώ. Και
σκέψου πας και δώσεις μια ευκαιρία σε αυτό τον έρμο, το Θανάση. Όχι, ρε Τζένι, με το Θανάση. Καλά, θα το σκεφτώ. Και πάρε και ένα ρούχο της προκοπής. Κάτι να θυμίζει γυναίκα, αν γίνεται. Περιμένεις να σε κοιτάξει κι άντρας. Παιδί μου, προχώρα και θα αργήσουμε. Όχου, μωρέ Τζένι, τι με θέλει και εμένα, γιατί δεν τα λέει σε σένα να μου τα πει. Δεν ξέρω, σου είπα, είναι λίγο περίεργη. Έλα και νυχτώσαμε. Ορίστε. Καλημέρα. Ορίστε, σας έφερα και τον άντρα μου. Καλημέρα. Κλείστε την πόρτα και καθίστε. Είπα. Καθίστε. Κύριε Φαρμάκη και κυρία Μιχαλούδη. Ανάποδα, εγώ είμαι η Φαρμάκη. Α, έστω. Ξύπνα μου, ρε. Κυρία Αστερίου, έχετε κάτι να μας πείτε? Ναι. Τη Δευτέρα, ο γιος σας αποφάσισε να οργανώσει έναν έρανο. Μονολάκης, ο δικός μου. Και δεν μου είπε τίποτα. Και μετά σου λένε τα σημερινά παιδιά είναι ανέστητα. Θα ξεκινούμε τώρα. Γενικά βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ. Είναι δύσκολες εποχές. Πολλοίς κόσμος έχει ανάγκη. Μαζεύω τακτικά μερίδες από το μαγαζί και τις προσφέρω στις... Μάζεψε λεφτά από τους συμμαθητές του και πήγε απέναντι και αγόρασε προφυλακτικά. Και μην ξέροντας βέβαια τι να τα κάνουν, τα γέμισαν νερό και αρχίσαν να τα εξφενδονίζουν από την ταράτσα. Α, το σκατόπεδο! καλά, παιδιά είναι, παίζουν. Μας θέλετε τίποτα άλλο, έχω να ανοίξω και το μαγαζί. Όταν του ζήτησα να μαζέψει τα σπασμένα προφυλακτικά, ξέρετε τι έκανε? Τι έκανε? Καμάν κι εσύ, εσκρεμίσε τον τόπο! Τα πέταξε... Μ' ακούτε? Λέω, τα πέταξε... Στα οργανικά σκουπίδια. Ναι, τόσο λάτεξ και μάλιστα καθαρό. Αντί να τα πετάξει την ανακύκλωση, τα πετάξει τα οργανικά. Μάλιστα. Κάτι άλλο? Τι άλλο? Πότε έχετε σκοπό να μιλήσετε στο γιο σας για την ανακύκλωση? Όταν πάει φαντάρος. Συγγνώμη τώρα. Αντί να ανησυχήσετε που βγήκε στο δρόμο εν ώρα μαθημάτων με κίνδυνο να το χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο και που ανέβηκε στην ταράτσα με κίνδυνο να πέσει, μας φωνάξατε για να μας επιπλήξετε για το που πέταξε τα προφυλακτικά. Αριστίδη. Καλά η γυναίκα. Άκου γιατί μας φώναξε. Γιατί ρε Τζενάκη, και εσύ λες ότι η ανακύκλωση είναι σοβαρό θέμα? Αφού έχεις ξεχωριστούς κάτω στην ταβέρνα, άλλο για γυαλί, άλλο για πλαστικό. Νευρίασέ με λίγο ακόμα. Είναι Αριστίδη μου, αλλά όχι όσο η ασφάλεια του παιδιού σου. Πάμε, αργήσαμε. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά εγώ τη βρήκα εξαιρετική. Το καλό τέκνο μου. Την ευχή σου, πάτερ. Καλημέρα, πάτερ. Τι μου κάνετε? Πστ,
Είστε εντάξει? Έφαγα τον τόπο να σας βρω. Μου είχατε αναφέρει ότι συνεργάζεστε με έναν ναό στην Κεσαριανή, αλλά... Συνεργάζομαι. Εμφανίζεστε, λειτουργείτε, anyway. Μα κι εσείς, γιατί δεν γράφετε κάτι στο Αθηνόραμα να μπορεί να σας βρίσκει ο κόσμος? Θέλεις τον Λαζάρου, μπαίνεις στο site, βλέπεις που μαγειρεύει. Θέλεις την Αρβανιτάκη το ίδιο. Για τον πιστό, γιατί το κάνετε τόσο δύσκολο? Ξέρετε, δεν είμαι κάποια φίρμα. Έχασα το σύζυγό μου. Λυπάμαι. Πάνω σε μια αεροσυνοδό. Πώς επάνω? Κι εγώ την ίδια πορεία είχα. 130 κιλά άνθρωπος δεν την έλειωσε? Και δεν με νοιάζει που έχασα το σύζυγό μου. Χεσμένα τον είχα. Sorry κιόλας. Αυτό που με νοιάζει είναι που έχασα τον ψυχαναλυτή μου. Πάει κι αυτός? Τι θανατικό σας βρήκε? Όχι, αυτός δεν πέθανε. Αυτός με έδιωξε. Δεν είχα πια να τον πληρώνω. Ξέρετε, έχω ένα πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Ο άντρας μου ήταν χρεωμένος μέχρι το λαιμό. Δεν υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες. Ούτε καν στην Ελβετία. Δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Και δεν με νοιάζει που δεν έχω να πληρώσω τα μπότοξ. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχω σε ποιον να μιλήσω. Ο ψυχαναλυτής μου ήταν ο μοναδικός δικός μου άνθρωπος. Λυπάμαι, αλλά. Δεν σας κουράσω πολύ σήμερα για πρώτη μέρα. Ήρθα απλά να συζητήσουμε τα οικονομικά. Στον ψυχαναλυτή μου έδινα 100 ευρώ την ώρα. Αλλά είχε τελειώσει και το Κολούμπια. Τέκλον μου, είσαι με τα καλά σου. Το ταλέντο το έχετε. Το είδα εγώ στο αεροπλάνο. Σας ανοίγεται εύκολα ο άλλος. Αυτό είναι έμφυτο. Αυτό που σας λείπει ίσως είναι η βιβλιογραφία. Σας έχω φέρει εδώ μερικά από τα βασικά συγγράμματα του Φρόιντ, του Λακάν και του Γιάλον. Σας έχω κυκλώσει τα σως. Μη σας φαίνεται βουνό. Θέλει μόνο λίγο πρόγραμμα. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, 9 με 10 το πρωί ή 3 με 4 το απόγευμα. Τι σας βολεύει? Μην ανησυχείτε, θα το φιξάρω εγώ με τη γραμματέα σας. Ευχαριστώ. Ειλικρινά. Θα μεταλάβω κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα οδηγώ. Ναι, αλλά δεν γίνεται να σας αφήσω έτσι. Μήπως θέλετε να φωνάξω κάποιον? Όχι, όχι. Μα τι πάθατε? Εντάξει, κι εγώ είδα τις τιμές, αλλά δεν κάνω και έτσι. Αφήστε με. Τα συνέλθω μόνη μου. Μα τι έγινε, ρε παιδί μου? Εσύ είσαι μία κούκλα. Το μαλλί σου στην πένα, η ρίζα σου βαμμένη, τζιτζί. Αλλή μόνο σε εμάς. Ήμουν έτοιμη να παρατήσω τον άντρα μου για εκείνον. Αυτό είχαμε συμφωνήσει. Εγώ θα παρατούσα τον άντρα μου και αυτός τη γυναίκα του. Και θα φεύγαμε μαζί. 6 μήνες το τρενάραμε. Έβρισκε δικαιολογίες. Ξέρω τι εννοείς. Δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς. Εσύ τους έχεις δει, εγώ δεν έχω τιμισό. Αλλά τέλος πάντων, το έχω δει σε σαπουνόπερα. Και πάνω που ήμουν έτοιμη να τον χωρίσω. Τον κόμενο? Τον άντρα μου. Πάνω που ήμουν έτοιμη να τον χωρίζω, με παράτησε! Ο άντρας σου. Ο κόμενος! Δεν θέλει να χωρίσει τη γυναίκα του. Βέβαια, οικογένειά τους πάνω απ' όλα. Αλλά εγώ τι μαθαίνω την άλλη μέρα? Ότι τα έχει φτιάξει με ένα βούρλο. Μια ηλίθεια από τη δουλειά μου, ένα σαχλοκούδουνο. Γιατί να με παρατήσει για τη γυναίκα του, να το δεχτώ. Η γυναίκα του είναι. Αλλά να με παρατήσει για άλλη κόμενα. Θα πιάσω την γυναίκα του και τα έτσι τα πω όλα. Αυτό θα κάνω. Άσου να βγάλουν τα μάτια τους. Μην ασχολείσαι. Γύρνα στον άντρα σου εκεί πέρα. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Ποιο? Δεν τον αντέχω. Τον μισώ. Τον κόμενο? Λογικό. Τον άντρα μου. Γιατί τι σου έκανε? Τίποτα. Και μόνο η ύπαρξή του μου δίνει στα νεύρα. Απορώ πως τον απόδεικα και τον πήρα. Θέλω να το πετάξω στο φρεάτιο του ασανσέρ ώρες. Αλλά φοβάμαι μην καλάσει το ασανσέρ. Έναν οθρό υποκείμενο, ένα ανθρωπάκι. Πιο πολύ τσαγανό έχει μέσα της αυτή εδώ η κρεμάστρα, παρά αυτός. Ας χαλβάς, ένα τίποτα. Πρωτοβουλία μηδέν, εγώ αποφασίζω για όλα. Κουράστηκα πια. Ο μόνος λόγος που δεν τον χωρίζω είναι γιατί ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον παντρεύτηκα. Λα αποκλείεται. Εγώ παντρεύτηκα αυτό το πράγμα. Κάποια άλλη θα το έκανε. Ακόμα και η κόρη μας η Δανάη, 9χρονών παιδί, του κλώτσου και του μπάτσου τον έχει. Τον βάζει κάτω και τον ξεφτυλίζει. Τον δίνει φουρέιρα. Του φοράει τρέσες. Και αυτός τα δέχεται και καμαρώνει. Βέβαια, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Δεν είναι ικανός για τίποτα. Συγγνώμη, αφού σας έχω πει, περιμένω κάποια φίλη. Κόλλημα πιάνω αυτό το παγκάκι. Τόσα παγκάκια εδώ βρήκες, άνθρωπέ μου, να... Τώρα! Γεια. Χάθηκες. Σε περίμενα. Πώς πάει?
Μια χαρά. Σοκολατόπιτα. Ευχαρίστω. Να δω και αν σου πέτυχε. Ευχαριστώ. Χριστούγεννα. Ορίστε. Δέχομαι. Ε. Τώρα που ερχόσουν, μήπως είδες εδώ απ' έξω κανένα μονόφρυντο με ξυρισμένο κεφάλι και μια ουλία που σουγιά εδώ στο μάγουλο. Με αυτή τη γενική περιγραφή είναι πολλοί κόσμος. Λέω να το σκεφτούμε πάλι. Σε μερικά χρόνια. Πικροί είμαστε. Ξέρω τι έχεις κάνει. Δεν μου λέτε, μήπως τώρα που ερχόσασταν, είδατε εδώ απ' έξω ένα μονόφρυντο με ξυρισμένο κεφάλι και μια ουλή από σουγιά εδώ στο μάγουλο. Ναι. Ναι. Μόνο που απλά. Τον τελευταίο καιρό δεν είναι μονόφρυδος. Μάλλον θα πήρε τσιμπιδάκι. Μη μου πεις, θα το βρω. Είπες, είναι παντρεμένη και ο άντρας της μεγαλώνει το παιδί και τον απατάει και ήταν να φύγει με τον εραστή της που είναι παντρεμένος και αυτός ποιος ξέρει με ποιο βούρλο. Αλλά τώρα ο λεγάμενος βγάζει τα μάτια του με μια συναδελφό της. Αχ, πια να είναι, θα σκάσω. Πες μου αυτό. Ηθοποιός ή παρουσιάστρια. Κοντζάμ γυμναστήριο, εκλεκτός κόσμος, γιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί. Πήγα και έπεσα πάνω στον τύπο που θέλει να βρει άντρα στην κόμενά του για να μην πάει να τον καρφώσει στη γυναίκα του. Είναι πολύ άδικο. Να ζείτε χώρια ενώ είστε τόσο ερωτευμένοι. Είναι, αλλά πρέπει να περιμένω να του πει στη γυναίκα του. Και γιατί να περιμένεις? Γιατί τον αγαπά, Αγγελική, τι είναι τόση ώρα. Εννοώ. Να πας εσύ να του πει στη γυναίκα του. Με συγχωρείτε. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Τζένι Φαρμάκη. Βρήκα τη γυναίκα σου και της τα είπα όλα.